Οι βαλίτσες αναχείρας και όπου φύγει, φύγει. Οι φοιτητές επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους για να κάνουν Χριστούγεννα με την οικογένεια. Είμαι τώρα στη Ζάκυνθο, στο νησί μου, επειδή ήμουν εγώ σπουδάζω κανονικά στην Καβάλα. Εδώ πέρα μένω μαζί με τον Ζώμη, τον Πάτρα, και οπότε τώρα κατευθύνομαι στη Ζάκυνθο. Άλλοι βρήκαν την ευκαιρία για να αποδράσουν σε χειμερινούς προορισμούς. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα και Καλαμάτα αποτελούν προορισμούς των περισσότερων λεωφορείων που αναχωρούν από το σταθμό του ΚΤΕΛ της Πάτρας. Ο στόλος των λεωφορείων έχει ενισχυθεί λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Πιστεύω λίγο ο κόσμος ελευθερώθηκε, μάλλον όλα ελευθερωθήκανε μετά την εποχή του κορονοϊού. Δηλαδή βλέπουμε επιβατική κίνηση η οποία μας θυμίζει την προ-κορονοϊού εποχή. Τα δρομολόγια είναι σχεδόν κάθε 4-10 λεπτά. Η κορύφωση της επιβατικής κίνησης ήρθε την 5η-22 Δεκεμβρίου, ενώ πολλοί επέλεξαν και την Παρασκευή να ταξιδέψουν. Αποκλιμάκωση αναμένεται να υπάρξει από το μεσημέρι της παραμονής των Χριστουγέννων. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια αύξηση στο 40-50%. Και υπάρχουν αυξημένα δρομολόγια. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είχαμε καθημερινά 30 δρομολόγια, υπολογίζω ότι έχουμε φτάσει σε αντίφαση. Κυρίως φοιτητές ήταν αυτοί που ταξίδεψαν εκτός της Πάτρας, ενώ οι εικόνες και η επιβατική κίνηση στον υπεραστικό σταθμό θύμισαν τις προ-κορονοϊού εποχές.